Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί σας βλέπω καλησπέρα, από την αρχή να παρακολουθείτε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καλησπέρα. Πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Τα παρακολουθείτε όλα αυτά ή έχετε άλλη άποψη για τις δημοσκοπήσεις? Έχω υπόψη μου αυτή τη δημοσκόπηση και άκουσα και τον συνάδελφό σας να την παρουσιάζει. Τον κύριο Σιμόπουλο. Πάντως φαίνεται ότι το ΚΚΕ έτσι πιστώνεται την αξιοπιστία του, τουλάχιστον όσον αφορά στις θέσεις του που είναι σταθερές και δεν αμφιταλαντεύεται σε διάφορα ζητήματα. Νομίζω είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα για το ΚΚΕ και για οποιοδήποτε κόμμα το να θεωρείται το πιο αξιόπιστο πολιτικό κόμμα στη χώρα μας. Αυτό δεν εκφράζει, θα έλεγα, μόνο μία εκτίμηση της συνέπειας, της συνέχειας λόγων και έργων, και μάλιστα σε μια εποχή που το αστικό πολιτικό σύστημα κυριολεκτικά αλλάζει θέσεις χωρίς να αλλάζει στρατηγική. Βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία δημιουργεί, αν θέλετε, και από πολύ κόσμο δεν το βλέπει θετικά. Θα έλεγα όμως, σημειώνοντας την παρατήρηση σας προηγούμενα, ότι και οι άλλοι δείκτες αυτής της έρευνας όσον αφορά το ΚΚΕ δεν είναι αρνητικοί. Mm-hmm. Δεν είναι αρνητικό, δηλαδή, το ότι πολλαπλάσια ποσοστά συμπολιτών μας που απαντούν από την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ θεωρούν ότι είναι το πιο αξιόπιστο για να κυβερνήσει. Ή το σημαντικό ποσοστό αυτού του κόσμου που λέει ότι το ΚΚΕ γνωρίζει τα προβλήματα και παλεύει για αυτά, μάλλον όχι παλεύει, δεν είναι τέτοιο το ερώτημα. Αν το ερώτημα έμπαινε ποιος παλεύει για τα προβλήματα, σίγουρα νομίζω ακόμα, εκεί ναι, θα είχατε μια περίοδο ακόμα μεγαλύτερο. Ναι. Ακόμα μεγαλύτερο. Όμως, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας αρνητικός συσχετισμός. Θέλουν να πείσουν το λαό μας ότι δεν γίνεται αλλιώς, ότι ουσιαστικά πρέπει να πληρώσει και αυτή τη νέα κρίση, γιατί η ανάκαμψη για την οποία μιλούσαν είναι παρελθόν, είναι ανέκδοτο. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη μιας νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης με βαρύτατες συνέπειες. Την επίσπευσε ο κορονοϊός, δεν οφείλεται σε αυτόν. Και φυσικά βλέπουμε και τα μεγάλα προβλήματα από πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, με όλες αυτές τις συνέπειες, αλλά και με τις μεγάλες αντιδράσεις. Είναι πολύ σημαντικοί οι αγώνες των μαθητών που έχουμε αυτή την περίοδο, ζητώντας τα αυτονόητα, τα μέτρα. Κατηγορήστε δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ότι υποκινείτε τις μαθητικές αντιδράσεις, κύριε Σαφιανέ. Δεν κρύψαμε από κανέναν ότι στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, ότι τον θεωρούμε δίκαιο από την αρχή, και δίκαιες επίσης ήταν και οι κινητοποιήσεις γονιών πολύ πριν ξεκινήσουν οι μαθητικές καταλήψεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πολιτική διαχείριση πανδημίας, με τα αλληλοσυγκρούμενα πρωτόκολλα, τα οποία δεν μπορούν να πείσουν έναν κόσμο ο οποίος από τη μια αγωνιά για τη ζωή του, για την υγεία του, για την υγεία του, της οικογένειάς του, των συνανθρώπων του, και ταυτόχρονα είναι αντιμέτωπος με τις συνέπειες τις οικονομικές, με ένα γολγοθά κυριολεκτικά φόρων που πρέπει να πληρώσει από αυτόν τον μήνα που μπήκαμε μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη, με την ανεργία, με την ανέχεια, με το μειωμένο εισόδημα και με ένα θεσμικό πλαίσιο που η κυβέρνηση όχι μόνο το διατήρησε, μιλάω για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του πρώτου κύματος της πανδημίας, αλλά παρά το ότι δεν είμαστε lockdown, όλα αυτά τα μέτρα που έκαναν ακόμα πιο ευέλικτη, πιο φθηνή την εργασία, συνεχίζουν να ισχύουν παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε σε ένα νέο lockdown. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι είναι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να τους σκεφτεί ένας κόσμος, να συνδυάσει ίσως μια εκτίμηση που κάνει όταν λέει ότι το ΚΚΕ στο 14% μπορεί να κυβερνήσει, όταν λέει ότι το ΚΚΕ στο 22% γνωρίζει τα προβλήματα και είναι κοντά σε αυτά, και φυσικά όταν η πλειοψηφία λέει ότι αυτό το κόμμα είναι αξιόπιστο. Πιστεύουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες και στις καθημερινές αναμετρήσεις που πρέπει να έχουμε με αυτή την εχθρική πολιτική, χρειάζεται να κάνει και αυτός ο κόσμος ένα βήμα συνάντησης, συμπόρευσης σε έναν αγώνα κυριολεκτικά για την υγεία, για την ασφάλεια της ζωής μας, για την ασφάλεια της περιοχής μας
Γιατί είμαστε μπλεγμένοι. Είναι το επόμενο ερώτημα που σχετίζεται απολύτως με την επικαιρότητα των τελευταίων ωρών, κύριε Σοφιανέ. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής. Φαίνεται πως από τη χώρα μας έχει μπει ένα μπλόκο στο προσχέδιο που ετοιμάζεται εκεί, γιατί δεν αναφέρονται στην Τουρκία, δεν παίρνουν ζητήματα που θέλουμε. Όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική και τη μόνιμη απειλή της Τουρκίας, τι έχετε να πείτε? Έχουμε να πούμε ότι έχει χρεοκοπήσει όλο αυτό που ακούγαμε και από τους προηγούμενους στο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, ότι ακουμπώντας τις τύχες μας στους συμμάχους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, κάνοντας την Ελλάδα 51η πολιτεία, τον είπα κυριολεκτικά, με την παρέλαση Πομπέο και που του τα έδωσε όλα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ για τρεις μέρες δεν έβγαλε κιχ κυριολεκτικά για όλα αυτά που συμφώνησαν με τους Αμερικάνους, ότι με αυτή την πολιτική θα εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα σταθούμε με καλύτερους όρους απέναντι στις προκλήσεις που κάνει η τουρκική άρχουσα τάξη, όλο αυτό χρεοκοπεί. Και το βλέπουμε και όλη την προηγούμενη περίοδο με την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ, η οποία συνεχίζεται, και φυσικά με την παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, ή στις συμφωνίες τις οποίες έφτιαξαν, μειώνοντας την επίρρεια των νησιών μας, της Κρήτης, αφήνοντας έξω ένα μεγάλο κομμάτι, τη Μισή Ρόδο και όλο τον χώρο μετά τον 28ο μεσημβρινό. Κυριολεκτικά, σε αυτό το τραπέζι που η κυβέρνηση θέλει να διευθετήσει και να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, αυτό το τραπέζι είναι εχθρικό για το λαό μας. Έχει την υπογραφή των σχεδιασμών, των συνολικότερων που κάνουν οι υπεριαλιστές στην περιοχή. Να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι ο Πομπέο το είπε ανοιχτά: μας ενδιαφέρει να μπούμε σφήνα στην Ρωσία και στην Κίνα, γι' αυτό επενδύουν στην Ελλάδα, γι' αυτό θέλουν συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, και γι' αυτό αυτή η πολιτική τροφοδοτεί και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε απόψε, κύριε Σοφιανέ, στο έτσι περιορισμένο πλαίσιο ενός δελτίου. Ελπίζω να επαναλάβουμε σύντομα το διάλογο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.